Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Flash Sport είναι εδώ μαζί σας στη συχνότητα του NSTV, 3η 18 Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει το θερμόμετρο και γράφει απίστευτα ρεκόρ. Και Χρήστο, όπως ήταν ένα πρωτοσέλιδο της ελεύθερης ώρας πριν κάνα μήνα, πριν 20 μέρες, έλεγε ότι σήμερα, 18 Ιουνίου του 2024, θα ξεσπούσε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και... οπότε είμαστε σε αναμονή εδώ, μέχρι να βγει η μέρα, εκτός και αν πηγαίνει με κάποιο άλλο... Πιστεύω θα μας ειδοποιήσουν. Μπορεί να πηγαίνει με ώρα Αμερικής, με ώρα Αυστραλίας, δεν ξέρω. Greenwich πάντως δεν θα είναι. Ναι, και περιμένουμε την καταστροφή με το ξέσπασμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποιες χώρες λες να είναι μέσα? Δεν ξέρω. Λογικά θα είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής που έχουν για αυτή τώρα τα δικά τους θέματα. Που είναι πάντα με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Οι Αμερικάνοι, οι οποίοι κρύβονται από πίσω και σου λέει κάτσε να επέμβω και εγώ όταν θα έρθει η ώρα. Κάτι σε νότια Βόρεια Κορέα που είναι και αυτή πάντα. Ναι, κάτι δει οι Πακιστανοί και αυτοί που έχουν τα πυρηνικά. Περιμένουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα. Για εμάς τουλάχιστον τους ποδοσφαιρόφιλους με μπόλικα παιχνίδια Euro κάθε βράδυ, μάλλον όχι κάθε βράδυ, όλη μέρα. Ναι. Γιατί από τις 4 και μετά μέχρι και τις 12 είμαστε κολλημένοι σε μία οθόνη ή μία τηλεόραση. Σήμερα βέβαια το πρόγραμμα έχει δύο παιχνίδια, δεν είχε παιχνίδι στις 4. Να σου πω την αλήθεια, με έχει χαλάσει αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελες να περάσεις εκείνη την ώρα σου λίγο στο 4 με 6, λίγο να... Είναι ότι αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδί μου, το έχουν κάνει έτσι το πρόγραμμα, που σου λέει θα βάλουμε πρώτο, δεύτερο ομιλό μαζί, θα βάλουμε ένα παιχνίδι του πρώτου ομίλου, δύο του δευτέρου, την άλλη μέρα το χρωστούμενο του πρώτου με τα άλλα. Εντάξει, αυτό είναι πάντα την πρεμιέρα. Την αναρκτήρια ημέρα, τέλος πάντων, υπάρχει ένα παιχνίδι για να πέσει εκεί το βάρος. Και μην ξεχνάς κάτι, ότι τώρα ξεκινάει και το Copa America. Ναι, οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι... Ότι θα το πάμε σε ρί. Το Copa America ξεκινάει 21 του μηνός. Και έχει αγώνες 3 η ώρα, οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι θα παίρνουμε ένα ρεκό από τις 12 μέχρι και τις 3 παρατέταρτο. Και... ειδικά οι ποδοσφαιρόφιλοι, αλλοί και τις αλλοί, σε όποιον είναι δεσμευμένος ή παντρεμένος και θα θέλει η σύζυγος, η σύντροφος, θα θέλει λίγο χρόνο το μόνο καλό για αυτήν. Το μόνο θετικό στην όλη ιστορία ποιο είναι. Και θα απαντάει ο σύζυγος ότι, ξέρεις αγάπη μου, έχει η Αργεντινή Τζαμάικα τώρα στο... Και όχι μόνο. Ναι. Θα γυρίσει και θα πει... ότι δεν είδες τις ειδήσεις που λένε ότι είναι πλησιάσει τα ελληνικά νησιά. Πού να πάμε αγαπητοί διακοπές? Έχει μπάλα τώρα, έχει, για ένα μήνα. Έχει Κόπα Αμέρικα. Έχει Κόπα Αμέρικα. Δεν θα βγούμε για ποτό το βράδυ μετά. Ωραία, θα τελειώσει το παιχνίδι των 10. Δεν θα πάμε μετά μια βόλτα. Έχει Αργεντινή Κολομβία. Μπορούμε μεταξύ 12 παρατέταρτο με 3 παρατέταρτο που θα παίζει μετά Ουρουγουάη, Περού. Ναι, και ναι. Μπορούμε να πάμε για ένα ποτό. Έτσι, με την ψυχή στο στόμα. Ακριβώς. Όλα τα άλλα ας ξεχάσουμε. Θα δούμε. Για τα ενδοσυζυγικά θεματάκια, ξέρεις, δεν θέλω να επεκταθώ. Ναι, μπορεί να πάρω ένα αναβολή για μετά το... Το μεσημέρι. Ναι. Όσοι πάρουν άδεια τώρα, μπορούν να πούνε ότι πεταγόμαστε μέχρι την παραλία, κάνουμε ένα μπανάκι, κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε, επιστρέφουμε σπίτι γιατί έχει μπάλα. Μπορείς να πας στη μητέρα σου, στη θεία σου, στην κουμπάρα όπου θέλεις, να ράξεις για καμία εβδομάδα και να επιστρέψεις όποτε θέλεις. Κάτι ξέρω εγώ. πάντως έχω ένα φιλαράκι, ο οποίος δεν έχει, παραδόξως, δεν έχει καμία σχέση με τα αθλητικά. Δηλαδή δεν ξέρει τι χρώμα έχει η μπάλα του ποδοσφαίρου, τι χρώμα έχει η μπάλα του μπάσκετ κλπ. Και πάντα με ρωτούσε, πότε έχει ένα καλό παιχνίδι στην τηλεόραση. Δηλαδή να σου λέει το Champions League. Έχει κανένα καλό παιχνίδι, ξέρω να είναι Τρίτη, Τετάρτη, έχει κανένα καλό παιχνίδι η τηλεόραση κλπ. Και να του λέω, ξέρω εγώ, παίζει ο Παναθηναϊκός, παίζει ο Ολυμπιακός. Παίζει ο Παναθηναϊκός σήμερα 10 η ώρα, 10 παρά 10, το έχει
έχει Champions League, τον τάδε. Α, ωραία μου λέει. Σήμερα είναι ωραία ημέρα για να βγω, για να βγω έξω για ποτό, λέει. Γιατί θα έχει γυναίκες, λέει, στα μπαράγια και στα, και στα μαγαζιά. Το πιο ωραίο όμως ποιο είναι. Και θα μπορέσει να κυνηγήσει. Την ώρα που όλοι θα βλέπουν και λοιπά, θα έχει, λέει, α, ωραία, λέει, θα έχει μόνο γυναικοπαρέες, λέει, έξω στα, στα μαγαζιά. Όμως ποιο είναι, δεν το ξέρεις. Να έχεις γυναίκα που να ασχολείται με αθλητικά. Εντάξει, αυτό και είναι. Και που να λες επίτηδες για να πιάσεις το σφιγμό. Πόπο, αγάπη, έχει σήμερα μια φοβερή ταινία στο τάδε κανάλι και να σου λέει. Είσαι καλά. Έχει Manchester United έχει, το βράδυ. Έχει Manchester, έχει Real, έχει Barcelona. Είσαι μεγάλη. Αν θέλεις, πήγαινε στο σινεμά να δεις. Τράβα στην καφετέρια δίπλα να, να πιεις μπύρα. Αυτή η γυναίκα είναι η ιδανική. Εντάξει. Όπως το πάρει κανείς. Λοιπόν, επειδή το φιλαράκι μου από εδώ, Γιάννη Γιαννούλας, είχε πολλά προβλήματα τελευταία με την εφημερίδα Match Money. Έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά να βγάλει και το περιοδικό και. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα με τα μηνύματά σας από κάτω με σχόλια που θέλετε να πάει για, για ποτό. Λοιπόν, να χαλαρώσει. Πάμε λίγο με το σας μαζί σήμερα. Μαζί με εμένα βέβαια. Ναι. Πάμε λίγο με το σας σήμερα γιατί σε βλέπω... Λιγάκι έχεις μπει επιθετικός, έχεις μπει επιθετικός. Και Norwich και... Λοιπόν, σαν σήμερα 18 Ιουνίου έχουν συμβεί πολλά γεγονότα και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μας έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Έπρεπε να επιλέξουμε τα καλύτερα. Και θα σε πάω πολύ πίσω, το 1938 συγκεκριμένα. Όχι, 1932 αρχικά. Ακόμα πιο πίσω. Όπου δημιουργείται η FIBA, η γνωστή Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ στη Γενέβη της Ελβετίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις 8 χώρες ιδρυτικά μέλη και εκπροσωπείται από το συμπεριόρμα του Σκούφη και τον Γιώργιο Αμπατζιούγλου. Στο πρώτο ΔΣ πρόεδρος εκλέγεται ο Ελβετός Μπουφάρ και γενικός γραμματέας ο Βίλιαμ Τζόουνς. Το 1990, όταν γενικός γραμματέας είναι ο Μπόρις Λαστράνκοβιτς, ο Γιώργος Βασιλακόπουλος θα γίνει μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1938, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία. Mm-hmm. Από τότε είναι που σ' αρέσει. Διατηρεί το τίτλο της κερδίζοντας 4-2 την Ουγγαρία στο τελικό του τρίτου παγκοσμίου κυπέλου στο στάδιο Κολόμπες του Παρισιού. Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι είχε τηλεγραφήσει στους παίκτες της Ιταλίας το μήνυμα «Νίκη ή θάνατος». Αυτό θα πει πολιτικός. Yeah. Ο Βραζιλιάνος Λεωνίδας Δασίλβα ανακηρύσσεται πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης με 8 γκολ, σημειώνοντας 2 στον πρωτελικό εναντίον της Σουηδίας. Πάμε μετά στο 1952 με τον 20χρονο Λάκη Πετρόπουλο να μεταγράφεται στον Παναθηναϊκό από τον Αστέρα, την ομάδα της περιοχής του Γκίζη, από την οποία είχε αποκτηθεί και ο Κώστας Λινοξυλάκης ένα χρόνο πριν. Η ομάδα σιγά σιγά θα πουλήσει όλους τους παίκτες και θα αδρανοποιηθεί, ενώ ο Πετρόπουλος θα κάνει ντεμπούτο με την εθνική ομάδα 5 μήνες μετά, στις 1η Νοεμβρίου 1952, με την οποία θα αγωνιστεί συνολικά 3 φορές. Γιατί τότε δεν είχαν την πολυτέλεια να αγωνίζονται συχνά με την εθνική ομάδα. Εντάξει, ήταν όντως. Μπόρεσε να περάσει ένα έτος και να παίξουν σε ένα και δύο παιχνίδια μόνο. Ένα ημερολογιακό έτος δηλαδή. Πάμε και στο 1985, όπου για πρώτη φορά στην 63χρονη ιστορία του Wimbledon, δύο αθλήτριες, η Chris Evert Lloyd και η Μαρτίνα Ναυραφίλοβα, ανακηρύσσονται ισοδύναμες πρώτες όταν η Επιτροπή δεν καταφέρει να επιλέξει μία από τις δύο ως καλύτερη. Δύο αθλήτριες, οι οποίες έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ήταν η δεκαετία 80, ήταν το δίπολο. Chris Evert Lloyd και η Μαρτίνα Ναυραφίλοβα και στη συνέχεια εμφανίστηκε βέβαια η Steffi Graf, που αποκαθήλωσε και τις δύο, παίρνοντας τα ενία ίδια, η Γερμανίδα. Πάμε και λίγο πιο πρόσφατα, το 2000 ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της Σλοβενίας και το 300ο στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στον αγώνα Σλοβενία-Ισπανία 1-2, που διεξάγεται στο Άμστερνταμ Αρένα για τη φάση των ομίλων. Αμέσως μετά σου έχω την ίδια χρονολογία, μετά από 12 χρόνια, οι Los Angeles Lakers κατακτούν το 12ο τίτλο του στο NBA, όταν κερδίζουν στους τελικούς τους Indiana Pacers με 4-2. Για τον προπονητή τους, Phil Jackson, είναι ο 7ος τίτλος και ο πρώτος χωρίς τον Michael Jordan. Ο Shaquille O'Neal προσθέτει το τίτλο του MVP των Playoffs σε αυτόν της κανονικής περίοδου και του All-Star Game, ενώ ο αναπληρωματικός έντερ John Shays
γίνεται ο πρώτος παίκτης NBA που κερδίζει τον τίτλο με τρεις διαφορετικές ομάδες. Detroit, Chicago και Lakers. Ο John Salley. Είναι ο γνωστός... Είναι ο John Salley αυτός. Ναι, απλά... Είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που είχε... Τον γράφει έπαιξε... κάποιος άλλος ναι. Το... Ναι, τον Salley. Πάμε και στο 2010, όπου ο 43χρονος εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης αγοράζει το 67% του μετοχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός από το Σοκράτη Κόκαλη, ένα τυποσού που ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια. Ο Σοκράτης Κομινάκης της WIND και ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνουν αντίστοιχα τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή Επικοινωνίας. Mm-hmm. Και θα σε κλείσω με την, την πιο πρόσφατη είδηση. Το 2023 η Δώρα Γκουντούρα χάνει με 14-15 από τη Γαλλίδα Μανών Απετή Μπρουνέ και κατακτά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στη Σπάθη, στο Πλόβδιβ της Βουλγαρίας, διοργάνωση που έχει χαρακτήρα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τα ατομικά των τριών όπλων. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα 18 Ιουνίου. Και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε σιγά σιγά το τι είχε συμβεί στο Euro που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Να εκεί πούμε. Όπου η οικοδέσποινα Γερμανία άνοιξε το χώρο των παιχνιδιών αλλά και των πολλών τερμάτων με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Σκωτίας. Να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη το Τουρκία-Γεωργία στο Dortmund. Με πολλά επεισόδια πριν, μεταξύ των οπαδών των δύο εθνικών ομάδων. Το παιχνίδι στο 11ο λεπτό 0-0 με δοκάρι για τους Τούρκους στο 8 και μεγάλη ευκαιρία μόλις τώρα για τους Γεωργιανούς στο 11ο λεπτό. Λοιπόν, να πούμε τα αποτελέσματα όσο έχουν σε αυτές τις πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά των ομιλών, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα για τον 6ο όμιλο με τις αναμετρήσεις Τουρκία, ναι, Γεωργία είχαμε, και λοιπόν, Πολωνία. Ναι. Τσεχία. Είχαμε λοιπόν την Παρασκευή στο εναρκτήριο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο Γερμανία-Σκωτία 5-1. Το Σάββατο Ουγγαρία-Ελβετία 1-3 στις 4. Για το Β' όμιλο Ισπανία-Κροατία 3-0. Εύκολη όπως αποδείχθηκε η νίκη των Ισπανών με απόλυτη ευστοχία στις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Μέσα σε ένα τέταρτο σκόρα να τα πέτυχαν τα 3 γκολ επί των Κροατών, οι οποίοι έχασαν πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο. Ιταλία-Αλβανία 2-1. Για τον ίδιο όμιλο, με τους Αλβανούς να πετυχαίνουν στα 23 δευτερόλεπτα το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Και αυτό από ένα λάθος πλάγιο που είχε. Ναι, από ένα λάθος πλάγιο του Ντιμάρκο, σκόραρε ο Μπαϊράμι και πήραν το ρεκόρ από το γκολ που είχε δεχτεί η δική μας εθνική ομάδα στο Euro 2004 τον Νικηφόρο από τους Ρώσους. Που είχαμε δεχτεί γκολ νομίζω στα 57 δευτερόλεπτα ήταν. Νομίζω πως ναι. Με τον Ζιντσέγκο. Με τον. Πώς τον είπα, Ζιντσέγκο, Κυριτσέγκο. Ναι. Που είχαμε δεχτεί γκολ στα 57 δευτερόλεπτα από τους Ρώσους και το παιχνίδι που είχε μειώσει ο Ζης Βρίζας και με αυτό τον γκολ είχαμε πάρει την πρόκριση στην ισοβαθμία με τους Ισπανούς. Την Κυριακή, Πολωνία-Ολλανδία 1-2. Πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι, ναι, από πλευράς. Με πολλές φάσεις κλπ. Με τον Βουτ Βέκχορστ να σκοράρει στο 84 το νικητήριο γκολ για τους Ολλανδούς. Την πρώτη επαφή με την μπάλα, μόλις είχε μπει ως αλλαγή. Ακριβώς. Στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που είχε τιμωρήσει και την εθνική μας ομάδα στους ομίλους. Mm-hmm. Σλοβενία-Δανία 1-1, άλλη μια θεωρητικά όχι έκπληξη, αλλά ήταν ένα παιχνίδι που οι Δανείοι θα μπορούσαν να το κερδίσουν. Μοιρασμένο οι Σλοβένοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, τον Αντράς Πόραρ. Ήταν μάλιστα το μοναδικό παιχνίδι κατά το οποίο η Ελλάδα είχε παρουσία. Γιατί το παιχνίδι της Πολωνίας δεν έπαιξε ο Σιμάνσκι Τσάικ. Ναι. Στο Ελβετία-Ουγγαρία δεν έπαιξε ο Τσούμπερ. Εντάξει, η Ελλάδα είχε κατόπιν παρουσία. Ισπανία δεν έπαιξε ο Βίντα. Ναι. Η Ελλάδα είχε κατόπιν παρουσία και στο Σερβία-Αγγλία με τον Μλαντένοβιτς να μπαίνει η αλλαγή. Και τον Ζίβκοβιτς. Ναι, και ο Ζίβκοβιτς φυσικά που ξεκίνησε βασικός για την. Ο Άστο Πάο ξεκίνησε βασικός και ο Μλαντένοβιτς μπήκε αλλαγή όπου ο αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Πάντως, ναι, στο Σλοβενία-Δανία πολύ ωραίο τον γκολ της ισοφάρισης. Για τους Σλοβαίνους με τον Γιάνζα. Ενώ να σημειώσουμε και τον γκολ πέτυχε ο Κρίστιαν Έριξεν, ο οποίος στο προηγούμενο Euro, 3 χρόνια ακριβώς. Σε ναι. Ένα παιχνίδι μέσα στο πάρκινγκ. Ναι, με αντίπαλο τη Φιλανδία. Και είναι και αυτό μια σημειολογία ότι ένας παίχτης που πήγε και ήρθε, πήγε στον άλλο κόσμο και γύρισε, μετά από 3 χρόνια
Ήταν αυτός που σημείωσε το πρώτο γκολ της Δανίας στη, και συνεχίζει να οργάνωση και, από ναι, τους φίλους της και, Δανία. Φυσικά, ναι, φυσικά. Σερβία-Αγγλία, όπως είπαμε, 0-1 με τον γκολ του Τζουντ Μπέλιγχαμ με κεφαλιά. Με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο να, να είναι αρκετά δυνατή, αλλά ναι, να κάνει δεν κάνει πολλές ευκαιρίες. Όχι, δεν δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, απλά εκμεταλλεύτηκε μια κόπωση των Άγγλων, οι οποίοι ασυνέστητα πιστοχώρησαν. Κόπωση ή υπεροψία. Ναι. Κόπωση, και τα δύο. Είναι ένα συνδυασμό των δύο και θα μπορούσαν στο τέλος να το πληρώσουν με την ισοφάριση. Τη Δευτέρα, έκπληξη. Εχθές. Η Ρουμανία νίξε 3-0 την Ουκρανία. Ενώ όλοι περίμεναν το αντίθετο, με τους Ουκρανούς να έχουν κάνει καλή προκριματική φάση, να έχουν το πρώτο σκόρε της La Liga, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, τον Αρτέμ Ντόμπικ με 24 γκολ. Αλλά στο γήπεδο οι Ρουμάνοι αποδείχθηκαν πάρα πολύ δυνατοί. Γενικά οι Ρουμάνοι έχουν δείξει ότι ναι, σε τελικές φάσεις δείχνουν άλλη εικόνα. Οι Ρουμάνοι όχι, οι Ρουμάνοι είχαν να εμφανιστούν 10 χρόνια σε τελική φάση. 10 ή 12. Αν δεις τα προηγούμενα χρόνια, θα δεις ότι. Είχαν περάσει, μια κάμψη γενναιών. Δηλαδή ένα κενό, μέχρι να βγάλουν μια καλύτερη φούρνια. Και ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά στο χθεσινό παιχνίδι 3-0 με πρωταγωνιστή τον Ντένις Μαν που έδωσε 2 ασίστ. Ο άσος της Πάρμα. Βέλγιο-Σλοβακία 0-1. Εδώ έγιναν. Δηλαδή, ο Λουκάκου θύμιζε άντρα σπόρα. Ο Λουκάκου θύμιζε άντρα σπόρα, ενώ τα γκολ που σημείωνε ακυρώθηκαν 2 δις μέσω VAR. Το πρώτο ως offside. Και το δεύτερο με χέρι στην αρχή της φάσης από τον Οπέντα. Από τον Οπέντα, ο οποίος σε αυτή τη φάση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για να ακυρωθεί γκολ παίχτη που χρησιμοποίησε το χέρι του, χρησιμοποιήθηκε το λεγόμενο δυναμόμετρο που αν πρόσεξε στη μετάδοση που ήταν σαν καρδιογράφημα, ναι, 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 το οποίο εντοπίζει την επαφή με το χέρι. Και όντως υπήρξε επαφή με το χέρι, το δυναμόμετρο το έδειξε και το δεύτερο γκολ του Λουκάκου. Ήταν το καρδιογράφημα από τους φιλάθλους στην Κερκίδα. Και το δεύτερο γκολ του Λουκάκου δεν μέτρησε και ολοκληρώθηκε η έκπληξη. Με τη Σλοβακία να επικρατεί 1-0 με τον γκολ του Στραντς νωρίς τον αγώνα, στο 7ο λεπτό. Θύμιζε και λίγο τον γκολ που δέχτηκε η Ιταλία από την Αλβανία. Mm-hmm. Με το λάθος. Με το λάθος, εντάξει, το ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαθών. Και τέλος στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι, το παιχνίδι που έκλεισε το πρόγραμμα της Δευτέρας, η Γαλλία με αυτόν τον γκολ στο 38 επικράτησε 1-0 της Αυστρίας, ούτε οι Γάλλοι. Νομίζω ότι γενικά οι μεγάλες ομάδες. Ναι, ούτε οι Γάλλοι ικανοποίησαν. Ναι, δεν ήξαν πολλά μέρη. Ούτε οι Γάλλοι ικανοποίησαν ιδιαίτερα. Ο Εμπαπέ να πούμε ότι τραυματίστηκε στη μύτη, έσπασε τη μύτη. Ναι. Και θα πάει με προστατευτική μάσκα μέχρι ναι, το υπόλοιπο των αγώνων. Ίσως και να. Γιατί αρχικά η πρόβλεψη έλεγε ότι θα μείνει έξω για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα επηρέαζε πάρα πολύ την πορεία. Εντάξει, βέβαια. Φυσικά σίγουρα ο Εμπαπέ είναι το αντιαφιλονίκητο αστέρι αυτή τη ομάδα, αλλά η Γαλλία έχει δείξει ότι μπορούσε να κατεβάσει και δεύτερη και τρίτη ενδεκάδα σε αυτό το γύρο. Έχει πραγματικά μεγάλους παίκτες. Σε αυτό το γύρο. Και αν έβλεπες μια ενδεκάδα, μάλλον είδα σε ένα θέμα ιστοσελίδας ότι αυτή είναι, λέει, η δεύτερη ενδεκάδα των Γάλλων από τους παίκτες που είναι στην αποστολή. Που θα μπορούσε να παραταχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας. Και βλέπεις τώρα Κομάν, Ζιρού, Παβάρ, Κολομουανί, εκπληκτική ομάδα. Δηλαδή που και αυτοί θα μπορούσαν να διακριθούν. Είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν πραγματικά εισάξει σε δύο εκδικάδες. Ναι, και πόσοι άλλοι παίχτες έχουν μείνει εκτός των 26. Ακριβώς. Θα μπορούσαν να βγουν ακόμα περισσότεροι. Βέβαια, θα πούμε ότι η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο. Η δεύτερη αγωνιστική, θα σας πω ακριβώς τα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν... είναι δεύτερος όμιλος πρώτα, στις 4 είναι η Κροατία-Αλβανία, στο Αμβούργο. Στις 10 η Γερμανία-Ουγγαρία, στις 10 Σκωτία-Ελβετία, την 5η στις 4 Σλοβενία-Σερβία, στις 7 Δανία-Αγγλία. Γεωργίου δεν το κάνει αυτό το παιχνίδι. Και πιστεύω και πολλοί κόσμος θα το δει. Και μεγάλο ντέρμπι Ισπανία-Ιταλία το βράδυ της 5ης. Στις 10.
Την Παρασκευή, 4 η ώρα, Σλοβακία, Ουκρανία. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν, θα πούμε, τους ίδιους πάνω κάτω στόχους. Μήπως και μπορέσουν έστω και σαν τρίτης, γιατί είπαμε ότι ένας από αυτούς τους ομίλους θα δώσει και τρίτη θέση. Τέσσερις από τους έξι ομίλους θα δώσουν και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες θα περάσουν στους 16. Στις 7, Πολωνία, Αυστρία, οπότε έχουν, 10. Οπότε έχουν σημασία και τα γκολ. Πάντα εκεί. Mm-hmm. Στις 7 είπαμε Πολωνία, Αυστρία και την Παρασκευή στις 10 το μεγάλο παιχνίδι Ολλανδία-Γαλλία. Mm-hmm. Ένα μάτσο το οποίο θα έλεγα ότι είναι βγαλμένο από τα προκριματικά που με την εθνική εθνική μας. Ναι, στον όμιλο της εθνικής μας. Και πάμε το Σάββατο στις 4 Γεωργία-Τσεχία, στις 7 Τουρκία-Πορτογαλία, επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και μένει να δούμε το Σαββατόβραδο στις 10 αν το Βέλγιο θα μπορέσει να νικήσει αυτή τη Ρουμανία. Ξεχάσαμε να πούμε και το βραδινό το παιχνίδι το σημερινό. 10 η ώρα Πορτογαλία-Τσεχία, ναι. Να δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Να επισημοποιεί το ρεκόρ των 6 της 6ης συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι και το τελευταίο, γιατί έχει αφήσει να εννοηθεί ότι έχει ακόμα χρόνο. Εντάξει, το 28 θα είναι 43. Λες να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί δεν το ξέρεις, από φυσική κατάσταση. Εντάξει, σίγουρα, σίγουρα. Αλλά... Θα δείξει. Πάντως, μέχρι στιγμής είναι ένα Euro το οποίο έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Παράπονα. Εντάξει, εγώ σου. Παράπονα κυρίως από τον Τούρκο ρεφερή, αυτόν που είδαμε στο μάτς της. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι τη Σερβία με την Αγγλία. Πού ήταν ο. Εντάξει, κακή διαιτησία ήταν χθες του Χίλμαν Θάνο στο Γαλλία. Στο Γαλλία-Αυστρία. Επίσης πολύ κακή. Ήταν κακή διαιτησία, ήταν πολλά λάθη που. Και μάλλον, και μάλλον ο Ισπανός. Που... Ναι, και ο Ισπανός μεροληπτησε υπέρ των Γάλλων. Κοιτούσε να προστατεύσει κυρίως τον Εμπαπέ με πολλά φάουλ που του γινόντουσαν και ήταν κάποια υπερβολικά κιόλας. Δηλαδή, ίσα ίσα που άγγιζανε κάποιον άλλο παίκτη και έπεφτε κάτω, φάουλ με τη μία. Και ήταν κάτι που προφανώς η Γαλλία δεν το χρειάζεται. Το Τουρκία-Γεωργία είναι στο 22, είναι στο 0-0. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και έχει και πάρα πολύ καλό ρυθμό. Οι Γεωργιανοί, σε αντίθεση, αν θυμάσαι με το δικό μας μπαράζ, με το τελικό με την εθνική μας ομάδα, είναι πιο, πώς να το πω, ζητούν περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι, σε αντίθεση με το μπαράζ. Ναι. Και έχουν χάσει και ευκαιρία, έχουν κερδίσει κόρνερ, με προεξάρχοντα το... Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουν. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση και είναι, προφανώς είναι ιστορική στιγμή για το ποδόσφαιρο της χώρας τους. Και μακάρι να βλέπουμε γενικότερα χώρες διαφορετικές να πηγαίνουν. Δηλαδή μου έχει λείψει εμένα πραγματικά το Ήρε που το βλέπαμε στη δεκαετία του 90. Και τώρα ναι, και τώρα αν η δική μας εθνική ομάδα δεν είχε αποτύχει στο τελικό, τώρα θα είμαστε εμείς που θα παίζαμε κόντρα στην Τουρκία. Πάντως μου έδωσε την καλύτερη assist. Γιατί έχουμε να πούμε τώρα για τα νέα που προέκυψαν από την πρόσληψη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, κάτι το οποίο το είχαμε ουσιαστικά προαναγγείλει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα και προσωπικά είναι μια εξέλιξη που με ευχαριστεί και με ικανοποιεί για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που άξιζε αυτή τη θέση. Και είναι και ίσως είναι άνθρωπος ο οποίος έχει σεβασμό από όλους. Είναι κοινής αποδοχής και τουλάχιστον στο ξεκίνημα της θητείας του δεν θα έχει δεν θα αντιμετωπίσει αυτή την τοξικότητα που υπάρχει στο ποδόσφαιρό μας. Ελπίζω μετά όταν προχωρήσει στις πρώτες του κλήσεις και ανάλογα με τα πρώτα αποτελέσματα να διατηρηθεί το ίδιο κλίμα, γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι ήσουν στον Παναθηναϊκό γιατί κάλεσες 4 του Παναθηναϊκού και 3 του Ολυμπιακού και 2 της ΑΕΚ, λέμε τώρα τυχαία τα νούμερα, και μεροληπτής υπέρ του Παναθηναϊκού. Εάν για παράδειγμα μπορεί να συμβεί κάτι, να πάρει 4 παίκτες του ΠΑΟΚ
και δύο του Παναθηναϊκού ή τρεις του Ολυμπιακού να πούνε ότι σου δώσανε με χαρτάκι της, την αποστολή. Ναι, γιατί ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ. Ναι, είναι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης που έρχεται από τον ΠΑΟΚ. Ελπίζω να μην συμβούν αυτά, αλλά πιστεύω ότι η παρουσία του κυρίου Γιωβάνοβιτς θα τα εξαλείψει. Ή τουλάχιστον θα τα διαλύσει εν τη γενέση τους. Δεν θα επιτρέψει να υπάρξουν τέτοια φαινόμενα. Και θα φέρει συσπήρωση. Αυτή που είναι σε μεγαλύτερη φόρμα. Ναι. Και θα φέρει συσπήρωση στην ομάδα. Και θυμίζουμε ότι οι πρώτες υποχρεώσεις εθνικής είναι το Σεπτέμβριο για το Nations League στο δεύτερο Αθλία, επίπεδο. Ιρλανδία, Φιλανδία. Ναι. Και γκολ για την Τουρκία μόλις. Σε διαβόπτω. Είδατε. Γκολ για την Τουρκία μόλις. Στο 25ο λεπτό, στο 26ο λεπτό. Πολύ κόσμο οι Τούρκοι βλέπεις τι γίνεται. Θα μου πεις τώρα στη Γερμανία είναι... Μεγαλύτερη κοινότητα. Ναι. Είναι η μεγαλύτερη τους κοινότητα εκεί, στο Βερολίνο. Τώρα το μάτς είναι... 1,5 εκατομμύριο. Ναι, τώρα είναι Τούρκοι και δεύτερης γενιάς Τούρκοι. Γενικά από το πρωί είχαν δώσει μια ξεχωριστή νότα στους δρόμους του... Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Μετά από απομάκρυση της άμυνας, σουτ με τη μία στα από τα όρια της μεγάλης περιοχής, εκπληκτικό γκολ, 1-0. Το βλέπω και εγώ στο replay, είναι φανταστικό, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό το γκολ των Τούρκων. Είπαμε στο 26 και όχι στο 22 που είπα πριν, στο 26 η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα, να πούμε γι' αυτό, Ιταλός. Πολύ Ιταλή. Προπονητής, ναι, 5 Ιταλοί προπονητές. Μάριο Τεντέσκο, ναι. Βέλγιο, Φρανσέσκο Καλτσόνα. Το γκολ του Μέρτ Μούλντουρ. Άνοιξε το σκορ για την Τουρκία. Είναι ο Φρανσέσκο Καλτσόνα, όπως είπες. Καλά, ο Λουτσιάνος Παλέτη. Είναι ο Μάρκο Ρώση που είναι στην Ουγγαρία. Είναι ο Βιντσέντσο Μοντέλα. Ο Μάριο Τεντέσκο. Και ο Τεντέσκο στο Βέλγιο. Τι άλλο θέλει. Mm. Και οι Τούρκοι πάνε και για δεύτερο. Πολύ καλή αντεπίθεση. Και να το 2-0. Να το 2-0 αμέσως σε ένα λεπτό. Οι Τούρκοι δείχνουν να καθαρίζουν το παιχνίδι. Βέβαια, εσύ που ασχολείσαι περισσότερο με τον παίκτη της Γιουβέντους, τον Γιλντίζ, στα 18 του χρόνια ο επιθετικός Γιουβέντους κάνει το 2-0. Βέβαια, εσύ που ασχολείσαι περισσότερο με το στοίχημα, έχεις διαπιστώσει ότι δύο παιχνίδια είναι αυτά που... Βέβαια, εδώ να δούμε το, λίγο το VAR, εδώ μπορεί να... Το VAR μπορεί να έχει αντίθετη Οριακό. Άποψη. Οριακό. Το VAR μπορεί να έχει αντίθετη άποψη, Χρήστο, να δούμε. Τα μόνα παιχνίδια που δεν βγήκαν over 2,5 σε αυτά τα πρώτα 8-9 παιχνίδια που έχουν δοθεί ήταν της Σερβίας με την Αγγλία, το 0-1, του Βελγίου με τη Σλοβακία. Και η Αυστρία με τη Γαλλία χθες, το χθεσινό βραδινό. Όλα τα άλλα είχαν από 2 γκολ και πάνω. Εντάξει, είχαν καλό σκοράρισμα, αυτό είναι καλό. Μακάρι να συνεχιστεί, ναι, αυτή η κατάσταση. Ναι, για να δούμε όμως τώρα. Εξετάζεται η... Νομίζω ότι θα το ακυρώσει. Εξετάζεται η φάση και όπως το είπες, το γκολ δεν μετρά, μένει στο 1-0, offside ο Γιλντίζ. Γιατί ο Χρήστος Γεωργίου είναι φίλη μου και μέσα στο VAR. Είναι και μέσα στο VAR. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις που έχουμε από το μεταγραφικό. Και να κλείσουμε αυτό που είπαμε πριν για τον Γιωβάνοβιτς, ότι να ευχηθούμε καλή τύχη στον νέο προπονητή της Εθνικής. Ο οποίος και επίσημα θα λάβει τα σκύπτρα με την ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ναι. Συμβόλαιο 2 ετών. Συμβόλαιο 2 ετών. Με βοηθούς αυτούς που είχε στον Παναθηναϊκό, τον Πέτρα Κέρακ και τον Νίκο Κολομπούρδα. Mm-hmm. Και εδώ ίσως να υπάρξει και η λογική να... Και τον Δημήτρη Δανιελίδη ως γυμναστή που επίσης τον είχε στον Παναθηναϊκό. Ναι, και ίσως να υπάρξει και προσθήκη κάποιου άλλου μέλους από... που να έχει συνδεθεί με άλλη ομάδα για να υπάρξει μια μεγαλύτερη οικουμενικότητα. Αλλάξει απόψη και ο Κώστας Φορτούνης. Ναι, είναι... Ο οποίος ναι μεν είχε κλείσει την πόρτα της Εθνικής μετά τον Τζακωμού που είχε με τον Κουστάβο Πογιέτ και είχε πει ότι με τον Πογιέτ δεν... Μάλλον δεν είχε πει με τον Πογιέτ ότι δεν επιστρέφει, είπε ότι τελείωσε η Εθνική για μένα, αλλά τώρα ίσως υπάρξουν δεύτερες σκέψεις, ναι, φυσικά. Και μιας που ξεκινήσαμε να λέμε για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι είναι σε διάθεση τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περιόδου, ήδη
Γιατί έχουν φύγει σχεδόν 20.000 από την Ελλάδα. 20 από τις 22.000 που δικαιούται να δώσει, καθώς πρέπει να υπάρχουν εισιτήρια για τις φιλοξενούμενες ομάδες. Ναι, και για να κρατηθούν και φυσικά και να κρατηθούν εισιτήρια για να βγαίνουν προς πόλεις στο κοινό μεμονωμένα σε αγώνες. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει ενθουσιασμός στον Ολυμπιακό μετά από την κατάκτηση Ευρωπαϊκού Τροπέου, του Conference League. Και φυσικά την πρόκλησή του στο League Stage, εκεί όπου θα ξεκινήσει του Europa League του 25-26 Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Λογικό. Αυτό όσον λέει. Λογικό να υπάρχει ενθουσιασμός. Φέρνει και λίγο έτσι πιο χαλαρή την υπόθεση με τις μεταγραφές κτλ. Ναι, πρέπει να φτάσει καλά. Ναι, αν και υπάρχει η δήλωση του Μεντιλίμπαρ σε μέσω της πατρίδας του ότι θέλει ως τις 10 με 15 Ιουλίου να έχει ολοκληρωθεί το 90% του ρόστερ. Προφανώς για να έχει και ο ίδιος ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι, να μην απασχολείται με τον καταρρισμό του ρόστερ. Πάντως έχει πολλά νύχτα με το πάνω. Ο Ολυμπιακός, το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, ότι έχει πολύ μεγάλο ρόστερ με παίχτες που επιστρέφουν από δανεισμούς και θα πρέπει να γίνει το απαιτούμενο ξεκαρτάρισμα. Ήδη ακούμε ότι ξεσκαρτάρισμα, εντάξει, μπορεί να πεις για τον Γιώργο Μασούρα που έχει την προοπτική της Bundesliga να παίξει στην Bochum. Δεν μπορεί να το πεις ξεσκαρτάρισμα έναν Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Να έχεις ένα ρόστερ 35-40 παιχτών. Ναι. Θα πρέπει να εξετάσεις όλες τις προοπτικές και φυσικά και για τον Έλληνα διεθνή που έχει και το παρελθόν στον Πανιόνιο. Η προοπτική να παίξει στην Bundesliga δεν μπορεί να τον αφήνει αδιάφορο. Πάμε και στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε χθες την προετοιμασία του ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έγιναν τα πρώτα εργομετρικά. Δεν ήταν παρόντες οι διεθνείς. Ναι, άλλοι που παίζουν στο γύρο και άλλοι που ήταν με την δική μας ομάδα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, το ευχάριστο ήταν ότι είδαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού τον Palmer Brown να είναι παρόν. Ένας παίκτης που συζητήθηκε πάρα πολύ. Που ουσιαστικά κοντέψαμε να τον ξεχάσουμε ότι ανήκει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Με ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Από τις πρώτες μέρες της παρουσίας του, νομίζω είχε μόνο τρεις συμμετοχές. Έκανε όλη. Ακριβώς. Και οι παίκτες γνωρίστηκαν και με τον Diego Alonso, τον νέο τεχνικό της ομάδας. Ήδη έχει γνωστοποιηθεί το πρώτο φιλικό. 1-1 η Γεωργία. Σε διακόπτω, με συγχωρείς. 1-1 η Γεωργία με τον Μικαουτάτζε. Να. Πώς. Τα λοιπόν που εκεί πέρα θα γινόταν. Ναι, θα γινόταν το 2-0. Ο Γιλντής υποδείχθηκε offside για ένα κορδόνι. Για το κορδόνι του παπουτσιού του υποδείχθηκε offside και μετά από λίγα λεπτά οι Γεωργιανοί ισοφαρίζουν στο 33. Ιστορικό γκολ. Προφανώς. Το πρώτο σε μεγάλη διοργάνωση με τον goalkeeper πιστεύω φέρει ευθύνη. Αν μπορείς να το δεις, αν και είναι κοντινό το σουτ, η μπάλα περνάει ουσιαστικά, ναι, φέρει ευθύνη. Ναι, γιατί κάπου δείχνει να ευνηδιάζεται η κόλλας από το συρτό σου. Εγώ πιστεύω ότι φέρει ευθύνη, γιατί το τρώει και το δέχει στην κλειστή του γωνία, αν και είχε ελάχιστα αντίθετη κατεύθυνση στο σώμα του. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι έγινε το 1-1. Offside. Όχι, ναι, είναι το όχι, προηγούμενο. Είναι. Βλέπεις πόσο offside ήταν. Για ένα. Το goal. Για ένα χιλιοστό. Ήταν το. Το μητάκι του παπουτσιού. Το μητάκι του παπουτσιού υποδείχθηκε. Φαντάζεσαι τι θα γίνει το βράδυ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που δεν τα σηκώνει αυτά. Για να δούμε. Πάντως συνεχίζουμε εμείς να λέμε για τις μεταγραφές. Για τον Παναθηναϊκό, ναι, και για τα νέα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει το πρώτο φιλικό, θα είναι με αντίπαλο κυπριακή ομάδα. Μία προετοιμασία η οποία θα γίνει στην Αυστρία, θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 Ιουλίου, από τις 22 Ιουνίου που θα φύγει. Μένει να δούμε βέβαια και ποιοι παίκτες είναι αυτοί που θα έρθουν στον Παναθηναϊκό το φετινό καλοκαίρι. Προφανώς, γιατί και ο Παναθηναϊκός, εφόσον έχει τον προκληματικό γύρο του Europa League 25-26 Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι θα πρέπει να τρέξει λίγο τις. Αν και ο Diego Alonso άφησε να εννοηθεί ότι θα πάει με τους παλιούς. Εντάξει, να διεκδικήσει. Αυτό να σου πω κάτι. Αυτό το είδαμε, νομίζω το είδαμε και πέρσι στα προκριματικά με την Ήπρο. Πας με μία σιγουριά. Πας, ναι, ωραία. Αν θυμάμαι καλά, ο Παναθηναϊκός πέρσι χρησιμοποίησε από τους καινούριους που είχε, χρησιμοποίησε μόνο τον Τζούριτσιτς. Νομίζω, έναν ή δύο παίκτες. Ναι.
και αναγκαστικά, όχι αναγκαστικά, οι ομάδες πρέπει να πάνε με τον, με τον παλιό κορμό. Και φυσικά και ο ίδιος ο Ντιέγκο Αλόνσο θα πρέπει να δει και τους παλιούς που λέμε και να εισηγηθεί και να προχωρήσει σε εισηγήσεις. Αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Από εκεί και πέρα, όπως είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα στην ΑΕΚ, ο νέος ιδιοκτήτης, ο Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει συνέντευξη τύπου την Πέμπτη το μεσημέρι, έτσι ώστε να δείξει. Να παρουσιάσει τα πλάνα του και τα. Ακριβώς, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και το δικό του, και το δικό του όραμα και τη το δική του οπτική. Και για τις ακαδημίες που έχει αφήσει να εννοηθεί. Για το που θέλει να φέρει την ομάδα. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γεωργία. Πάλι με τον Μικαού Τάτζε. Ο οποίος θα βάζει με την τύχη το που τη βλέπω, γιατί είναι χαμένη ευκαιρία. Ναι. Στον ΠΑΟΚ επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η ομάδα μπορεί να πάει στο. Όχι απλά ευκαιρία, ευκαιρία άρα ήταν. Πραγματικά. Βλέπεις. Νομίζω. Και η μπάλα βρήκε τη διαφήμιση του Lidl, άρα ήταν ευκαιρία από τα Lidl αυτή, έτσι. Αφήσαμε. Βρήκε την πινακίδα από τα Lidl. Συγγνώμη, σε διόκοψα για τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία για το πλάνο να βρεθεί η ομάδα στο League Stage. Έχει όλα τα φώτα είναι... για να προγραμματιστήσει εκεί πέρα, αρκεί βέβαια να έχει ευνοϊκή κλήρωση. Ναι, και είναι, είναι για τον ΠΑΟΚ είναι ένα όραμα ζωής, ένα όραμα ζωής. Το έχει πλησιάσει πόσες φορές. Για να δούμε, γιατί φέτος έχει... τουλάχιστον δείχνει πιο έτοιμο. Και δεν το έχει πετύχει και μακάρι να το πετύχει φέτος και με τις κινήσεις που θα γίνουν, τις προσθήκες, ήδη... Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, αλλά ο Μαντί Καμαρά είναι πλέον παίκτης. Μπορεί να θεωρείται, μπορεί να θεωρείται παίκτης του ΠΑΟΚ. Μένουν οι υπογραφές. Στα τυπικά, ναι, και η ανακοίνωση. Στον Άρη υπάρχει εκεί πέρα λίγο πολύ μία ανακατοσούρα μετά τα όσα συνέβησαν από το χαμένο τελικό του κυπέλου και κάποιες δηλώσεις αποχωρήσεων παίκτων κτλ. Ένας εξ αυτών μάλιστα ήταν ο Χουτεσιώτης, ο οποίος κατέληξε στον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με την προσθήκη του Φανβέρτ από την ΑΕΚ και του Καρλίτος. Mm-hmm. Που πιστεύω για την για ομάδα του Βεληνικού στο Ατρόμητο, ο Φανβέρτ και ο Καρλίτος είναι παίκτες οι οποίοι πλέον πιστεύω μπορούν αν είναι υγιείς να εγγυηθούν στον Ατρόμητο μαζί αθεριστικά 20 με 25 γκολ. Και εγώ πιστεύω ότι θα, ο Ατρόμητος με αυτές τις κινήσεις θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να είναι ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σίγουρα, σίγουρα. Και δεν ξεχνάμε ότι είναι πέντε οι ομάδες φέτος που θα διεκδικήσουν Ευρώπη. Και ο πέμπτος της κατάταξης θα πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Όφι χθες παρουσίασε τον Μπόρκα Γκονζάλες, έναν παίκτη ο οποίος έπαιζε στην Σεκούντα Ντιβιζιόν, στην Ισπανία. Στην Ισπανία. Αυτή ήταν η δεύτερη μεταγραφή μετά του Ηλία Χάτζη Θεοδωρίδη. Μένει να δούμε και ο Όφι που κάθε χρόνο ξεκινάει δυνατές μεταγραφές. Αργότερα όμως έχει πρόβλημα στο αν του βγαίνει ή όχι παίκτες ή γενικότερα το αγωνιστικό πλάνο. Εντάξει, θα δούμε για τους στόχους και του Όφι φέτος. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα συζητάμε και την επόμενη εβδομάδα που θα είναι σημειωτέων η τελευταία εκπομπή με μια μεγάλη έκπληξη. Θα τη δούμε τότε. Ακριβώς. Και να κλείσουμε εμείς τα θέματα του ποδοσφαίρου λέγοντας ότι αύριο είναι οι κληρώσεις των ευρωπαϊκών ομάδων. Mm-hmm. Περιμένουμε να μάθουμε τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είναι εξασφαλισμένος, είπαμε, μέχρι... Ήδη στο League Stage και την ώρα που οι υπόλοιποι τρεις θα αγωνιούν στον Ολυμπιακό θα κάνουν μπάνια και θα βλέπουν το Euro. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Mm-hmm. We'll be right back.
to walk, not run. A time to breathe has finally come. Just to sit and simply be. Staring at the sun so long. Minds and logic overcome. It's time to wonder what it all means. Maybe we slow down. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Flash Sport, εδώ πέρα στο NSTV, παρέα με τον Γιάννη Γιαννούλα. Ολοκληρώσαμε το ποδόσφαιρο και πάμε σιγά σιγά να δούμε και το μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε πρωταθλητή Ελλάδας, έπειτα από 3 χρόνια τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος επικράτησε με 3-2, έκανε την ανατροπή από εκεί πέρα που το είχαμε αφήσει εμείς όπως το 2-1. Ναι, και όπως λένε και οι φίλοι σου οι Αμερικανοί, έκανε το reverse sweep, δηλαδή το sweep στο sweep. Πώς μου αρέσει, ναι. Όπως τα λες. Και μάλιστα κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από 22 χρόνια, 22 χρόνια από το 2002 που το είχε κάνει η ΑΕΚ πάλι με τον Ολυμπιακό. Πάλι με τον Ολυμπιακό και πάλι στο ΟΑΚΑ, γιατί τότε η ΑΕΚ χρησιμοποιούσε το Ολυμπιακό στάδιο. Εποχή ΑΕΚ με J.R. Holden, με Jim Bilba στα τελειώματά του που έπαιζε λιμός. Βασίλη Κικίλια. Και με τη ραχοκοκαλιά των Ελλήνων του Μουντομπάσκετ του 95, των εφήβων. Μιχάλη Κακιούζη. Με Κακιούζη, Χατζή και όλοι. Νομίζω και η Μπαρλά πρέπει να ήταν. Νομίζω πρέπει να είχε μείνει ή πρέπει να είχε φύγει. Νομίζω Μπαρλάς είχε φύγει, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να είχε πάει, νομίζω, ο Sporting. Ναι, πρέπει να είχε φύγει. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ τότε, με πολύ καλούς ξένους και φυσικά με τους Έλληνες που είχαν γράψει ιστορία νωρίτερα. Και αν δεν κάνω λάθος, προπονητή Τράκα Σάκοτα. Τράκα Σάκοτα, ο οποίος στα 76 του τώρα. Περίπου, επέστρεψε για την επόμενη σεζόν την ΑΕΚ. Και πρέπει να είναι τέταρτη, πέμπτη, έκτη φορά, τέταρτη είναι που αναλαμβάνει την ΑΕΚ, ναι. Λοιπόν, 18η, μάλλον για 41η φορά πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μια χρονιά η οποία πραγματικά έκλεισε με τον πιο ωραίο τρόπο, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, έχοντας προηγηθεί. Ναι. Το πρωτάθλημα Ευρώπης. Και να πούμε συνολικά ότι ήταν η καλύτερη τελική που έχουμε δει σίγουρα τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και για τη φετινή σεζόν, μη σου πω ότι ήταν και η καλύτερη τελική στην Ευρώπη. Νομίζω μακρά η καλύτερη στην Ευρώπη. Και σε ποιότητα και σε suspense και σε. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι στην Ισπανία, βέβαια στην Ισπανία η Ρεάλ απέκλεισε στους ημιτελικούς την Μπαρτσελόνα. Οπότε. Ήταν μάλλον ξενέρωτο το Real Murcia. Ήταν σαν να λέμε Παναθηναϊκός Προμηθέας. Στο τελικό ή Ολυμπιακός Προμηθέας. Στην Ιταλία η Αρμάνι έσπασε το πλεονέκτημα έδρας της Virtus Bologna. Νικώντας, και εκεί είχαμε καλούς τελικούς. Ναι, νικώντας το πρώτο τελικό έσπασε το πλεονέκτημα έδρας της Virtus και παίρνοντας τα 2-50 στο Μιλάνο στέφθηκε πρωταθλήτρια. Στην Τουρκία η Φενέρ πήρε το πρωτάθλημα με 3-1 στις νίκες. Αλλά μετά έχοντας πάρει τα 2 πρώτα παιχνίδια στην έδρα της Ανατολού Εφές, σπάζοντας το πλεονέκτημα έδρας, ιτήθηκε στο 3ο παιχνίδι στην έδρα της με ένα μπάζερ του Σέιν Λάρκιν, αλλά στο 4ο παιχνίδι επικράτησε και πήρε τον τίτλο. Μια Φενέρ η οποία αποχαιρέτησε, θα λέγαμε, εχθές και τυπικά τον Νίκα Λάθη, ο οποίος υπέγραψε στη Μονακό και θα βρει ξανά τον παλιό φιλότο από την εποχή του Παναθηναϊκού, τον Μάικ Τζέιμς. Ο οποίος Μάικ Τζέιμς παρέμεινε έπειτα από πολλές κρούσεις ομάδων. Mm-hmm. Ανανέωσε το συμβόλαιό του και για τα επόμενα 3 χρόνια θα φτάσει, αν το εξαντλήσει το συμβόλαιο, θα φτάσει στα 37 του και θα είναι ακόμα κάτοικος Μονακό. Και φυσικά με ένα πολύ υπέροχο ποσό. Σίγουρα, πάνω από 9 εκατομμύρια θα λάβει όταν, ο Αμερικανός. Ναι, όταν μιλάμε για τον. Και είναι ενεργεία πια τον πρώτο σκόρερ της EuroLeague όλων των εποχών. Είναι
Είναι λογικό και επόμενο να παίρνει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολλές αποχωρήσεις φέτος το καλοκαίρι. Είδαμε η πρώτη εξ αυτών να είναι στην Ανατολού Εφές, τη φιναλίστ του τουρκικού πρωταθλήματος, να φεύγει έπειτα από πολλά χρόνια την Τίμπορ Πλάις. Ο Τίμπορ Πλάις, ένας κομβικός παίχτης στα πλάνα του Έργιν Άταμαν τα προηγούμενα χρόνια στην Εφές. Και για να δούμε που θα καταλήξει ο Γερμανός. Σίγουρα έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Είδαμε Ντέβον Χολ από την Αρμάνι Μιλάνο στη Φενέρμπαχτσε. Ακριβώς. Είδαμε Νίκα Λάθη από τη Φενέρμπαχτσε στο Μονακό. Βλέπουμε να γίνεται σάλλος σχετικά με την υπόθεση του Μάριο Γεζόνια, ο οποίος ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει αποφασίσει. Ναι, επικρατεί και εκεί, επικρατεί ένας μήλος πραγματικός που υπέγραψε, που... Γιατί οι ισπανικά δημοσίευματα τη μία λένε ότι, πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι υπόθεση, έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για τα επόμενα 4 χρόνια. Η υπόθεση του Μάριο Χεζόνια θυμίζει λίγο δηλώσεις του αντιπροέδρου Εδεσαϊκού. Ότι ναι, μας είπανε και εμείς είπαμε, αλλά μετά εμείς δεν θέλαμε να γίνει το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει εκεί, ότι... Από το Φλεβάρι, αν θυμάσαι, ήταν πολλά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αφήνει το Χεζόνια. Η Ρεάλ δεν θέλει να ματσάρει τα λεφτά που δίνει ο Παναθηναϊκός για τον Χεζόνια. Μετά, ο Χεζόνια, θέλω να μείνω στη Ρεάλ να πάρουμε τους τίτλους, τη EuroLeague που δεν κατακτήσαμε φέτος. Την άλλη μέρα το δημοσίευμα της Μάρκα λέει ότι ο Χεζόνια υπέγραψε τετραετές στη Μπαρτσελόνα. Μετά η Μπαρτσελόνα λέει ότι αποσύρεται. Ναι, και μετά ότι με ένα δημοσίευμα ενός Ισπανού δημοσιογράφου, με μια πληροφορία, ότι συμφώνησε να μείνει στη Ρεάλ για τα επόμενα 3 ή 4 χρόνια. Ένας μήλος πραγματικά, και μένει να δούμε. Κοίτα, μπορεί να γυριστεί κάλλιστα και ένα. Μετά επίσης, ναι, μετά επίσης ότι ο Χεζόνια σκέφτεται την επιστροφή στο NBA. Άβυσος η ψυχή του Χεζόνια. Ναι, και στο τέλος μπορεί να γυρίσει στη Ζαντάρ, ξέρω εγώ, από εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του μικρός. Κάτσε μη δει στην Μύκονο να κάνει καμία πρόταση. Βέβαια, εντάξει, να πούμε ότι στην Ισπανία υπάρχει και το λεγόμενο Ταντέο, ο κανονισμός που δεν, πώς να το πω, που επιτρέπει αν για παράδειγμα ένας παίκτης της Ρεάλ έχει πρόταση από την Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ έχει το δικαίωμα να ισοφαρίσει την πρόταση και να διατηρήσει τον παίκτη. Αλλιώς παίρνει χρήματα από την μετακίνηση. Ναι, παίρνει χρήματα από τη μετακίνησή του. Αν θυμάσαι, ήταν ένας λόγος, για παράδειγμα, που ο Ντεκολό, ας πούμε, που είχε παίξει νωρίτερα στη Βαλένθια, δεν μπορούσε να επιστρέψει με τίποτα σε ομάδα της Ισπανίας. Γιατί και η Ρεάλ τον ζήτησε και η Μπαρτσελόνα τον είχε ζητήσει κατά καιρούς. Αλλά εάν επέστρεφε και με αυτόν τον κανονισμό, με το Ταντέο που λέμε, θα έπρεπε να καταβάλουν μεγάλο χρηματικό ποσό στην Βαλένθια, η οποία εντός Ισπανίας θεωρητικά διατηρεί τα δικαιώματά του. Όχι θεωρητικά, και πρακτικά. Εφόσον επιστρέψει. Ίδια περίπτωση που, αν θυμάσαι, ίσχυε και με τον Κλαβέρ. Επίσης σημαντική. Ο οποίος είχε πάει στη Ρωσία στη Λοκομοτίβ Κουμπάν και μετά επέστρεψε. Για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Ναι, και τώρα πέσει στη Βαλένθια, ναι. Μετά τον ήθελαν και άλλες ομάδες. Ναι. Είναι αυτός ο κανονισμός που ισχύει, νομίζω, μόνο στην Ισπανία. Ναι, δεν έχω δει πουθενά αλλού. Ισχύει μόνο στην Ισπανία και αποτρέπει τις μετακινήσεις. Αποτρέπει αυτές τις μετακινήσεις. Κοίτα, πιστεύω ότι λειτουργούν προς το καλό, βάζοντας αυτούς τους όρους. Από την άλλη πλευρά, βλέπεις όμως ότι αυτό πάει να καθιερώσει πλέον, ήταν απέτηση πολλών ομάδων από την Ευρωλίγκα, δηλαδή τη θέσπιση του Financial Fair Play και του Salary Cap. Ένα Salary Cap, ναι. Νομίζω ότι θα δούμε διαφορετικές αιτήσεις, γιατί σε 3 χρόνια θα μπει τελικά η ομάδα από το Ντουμπάι, ναι, η οποία θα έχει... Τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα μπορεί να παίξει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ούτε καν στο Euro Cup, ναι, που λέγανε. Ναι, αλλά όταν θα μπει θα έχει απεριόριστο budget και θα μπορέσει να διαλύσει τον ανταγωνισμό. Οπότε ίσως μέχρι τότε, μέχρι την είσοδο της ομάδας από το Ντουμπάι,
θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην λειτουργήσει αυτή η ομάδα ανεξέλεκτα μετά. Πάντως εγώ νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες. Για ποιο λόγο? Αν κάτσεις και να λογιστείς ότι θα μπει σε 3 χρόνια, δηλαδή το 2027-28, πάμε να δούμε σιγά σιγά κάποιους παίκτες που μου έρχονται στο μυαλό. Ο Γιούλ θα έχει σταματήσει. 40 θα είναι. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ επίσης. 40. Ο Μάικ Τζέιμς. 40. Ο Νίκα Λάθης επίσης. 38. Ακόμα και παίκτες που παίζουν στη χώρα μας και ενδεχομένως γίνει κάποια κρούση από αυτούς, οι περισσότεροι θα είναι 35-36 χρονών. Ναι, εντάξει, βέβαια. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις τότε. Μπορεί. Από την άλλη, μπορεί να θέλουν και να ενισχύσουν αυτό το project. Δηλαδή, ότι πήρε μια ομάδα του Ντουμπάι και μαζεύει. Τα γερόντια. Έστω για μια χρονιά να μαζέψει ό,τι καλύτερο και για να. Και για να προσελκύσει λίγο και το ντόπιο ενδιαφέρον και το. Ναι, γιατί όσο να είναι. Ότι ξέρει κάτι, ναι, ότι ξέρει κάτι, πήραμε έστω και το Σλούκα, έστω και στα 37 του πήραμε το Σλούκα. Ή πήραμε τον Μάικ Τζέιμς στα 37 του. Πήραμε τον Έντι Ταβάρες στα 36 του. Να δημιουργηθεί ένα. Ο κάτοικος του Ντουμπάι που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει παρά βλέπει μέσα από, ναι, από την τηλεόραση. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να ξεκαθαρίσει, αν και είναι μακρινό βέβαια το σενάριο, και την έδρα της ομάδας που θα αγωνίζεται. Εγώ πιστεύω θα είναι εκεί στο Ντουμπάι. Θα είναι εκεί. Θα το δούμε. Για να δούμε. Πάντως να πούμε ότι η μοναδική προσθήκη εν ώψη της νέας σεζόν θα είναι η γαλλική Παρί, mm-hmm, η οποία θα είναι η τρίτη γαλλική ομάδα. Η οποία αντικατέστησε την Μονακό. Αντικατέστησε την Βαλένθια. Και να σου πω κάτι τώρα, Χρήστο, μια και το είπες τώρα. Βέβαια, εντάξει, πάμε σε άλλες αγορές, πάμε σε άλλες υποδομές. Αλλά βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν στο Final Four φέτος. Ναι. Δηλαδή, το ελληνικό πρωτάθλημα είχε. Από τις 4 ομάδες το Final Four για τις 2. Ξέρω τι θέλει να πω. Μονακό, για ποιο λόγο δεν ανοίγει άλλη μια θέση, ναι, στην Ελλάδα. Η Μονακό δεν. Θα μου πεις βέβαια η Παρή άνοιξε γιατί είναι κάτω στο Eurocup. Ναι, αλλά η Μονακό επειδή κράτησε θέσεις μέσα από τα play-off. Ναι. Η Δάλος δεν θα είχε το δικαίωμα αυτό. Ναι, γιατί δεν έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Μόνο η Βιλερμπάν έχει εγγυημένο. Ναι. Οι Γερμανοί πάλι έχουν 2, την Άλμπα και την Μπάγερν, mm-hmm, και κάποια στιγμή είχαμε δει και 3 από αυτούς. Αν θυμάσαι με την Μπάμπερ. Που ήταν η Μπάμπερ, ναι. Τώρα οι Ισπανοί, εντάξει, ξέρουμε. Βέβαια, ίσως για να πούμε και την αλήθεια, βέβαια, ότι οι υπόλοιπες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι ακόμα σε θέση να υποστηρίξουν ένα project. Ομάδα στη EuroLeague. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει προβλήματα με τα μπαν. Πάντα το budget. Πες αυτό που θέλεις. Έχει εδώ στο μυαλό σου αυτό που θέλεις να πεις, γιατί θέλει να προσθέσει, ναι, και εγώ σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει και αυτό σε ένα περιορισμένο budget. Μιλάω πάντα για τις ομάδες που έχουν prestige και κόσμο και ιστορία. Το τώρα αρχίζει να πετάει. Ο Άρης είναι σε ένα καλό δρόμο από την άποψη ότι φέτος επέστρεψε στο EuroCup και έκανε και καλές εμφανίσεις και πέρασε τον όμιλο και έφτασε ως τον νοκάου. Είναι ιστορική ομάδα. Είναι πλέον ιστορική ομάδα προφανώς. Και στον Άρη γίνονται καλές κινήσεις, αλλά και πάλι θέλει ίσως ένα μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που χρησιμοποιεί από το Palette Sport. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα γηπέδου, είναι θέμα γενικότερα αγωνιστικού σχεδιάσμου. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει ένας πιο βασικό σχηματοδότημα. Ναι. Απλά είναι αυτό που έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, ότι εάν δεν υπάρχει, πώς να το πω τώρα, να ανακοινωθεί για παράδειγμα από φέτος ότι η τρίτη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Να έχει το κίνητρο αυτό για να μπορεί να πέσει. Ή όποια ομάδα τερματίσει παραπάνω εκτός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να είναι. Στα προκριματικά, έστω σε ένα προκριματικό γύρο. Έστω να δώσει κάποιους αγώνες για να μπει στο κυρίως ταμπλό της EuroLeague. Ναι, γιατί κάποια στιγμή. Τότε πιστεύω ότι θα βρεθεί για αυτές τις ομάδες που είπαμε, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Άρη, θα βρεθεί. Μπορεί και Προμηθέα, ο οποίος έχει το know-how πλέον. Ναι, μπορεί να βρεθεί, αλλά. Ναι.
Έστω, μια σκέψη για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας δεν έχει κόσμο. Εντάξει, είναι αυτό ένα. Δεν έχει κόσμο. Ένα μείον. Δεν έχει κόσμο. Οι αγώνες του Προμηθέα βλέπεις ότι είναι με τους υπαλλήλους των. Και τους. Τις ακαδημίες και τους συγγενείς των παιχτών. Δεν μπορεί να υποστηρίξει κόσμο ο Προμηθέας. Εν αντιθέσει με τον Απόλλων Πατρών που Απόλλωνας, είχε κόσμο, ναι, ο Απόλλωνας, ναι, αλλά πλέον δεν θα είναι, δεν θα είναι ούτε καν στην Α1. Ούτε στην Elite League θα είναι, θα πέσει στη National League, θα είναι στη Β' Εθνική τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που ήθελα να και πω. Δώσουμε 10 δευτερόλεπτα, ναι, ότι αν υπάρξει το ΔΕΛΕΑΡ της συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, έστω και μέσω προκριματικών αγώνων, θα βρεθούν για αυτές τις μεγάλες ομάδες, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη, που έχουν τη μεγάλη παρουσία στα ευρωπαϊκά κύπελα με κατακτήσεις τροπέων τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες, και μάλιστα ήταν σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, είναι οι πρώτες που κατέκτησαν. Και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, οι πρώτες που είχαν παρουσία σε γενικά. Η ΑΕΚ, βέβαια, πάμε στο 68, είχαν, ναι. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κυπελούχο το 91. Και το Κόρατς το 94, ο Άρης πήρε το κύπελο κυπελούχων το 93 και το Κόρατς το 97. Ήταν από τις πρώτες ομάδες στο ελληνικό μπάσκετ που κατέκτησαν ευρωπαϊκούς τίτλους και είχαν επιτυχίες στην Ευρώπη. Σωστό. Άρα, εάν υπάρξει το ΔΕΛΕΑΡ για αυτές τις ομάδες να διεκδικήσουν την τρίτη θέση ώστε να παίξουν στην EuroLeague της επόμενης σεζόν, θα βρεθεί επενδυτής, θα βρεθεί αυτός με το παχύ πορτοφόλι που θα ρίξει χρήματα και στις τρεις ομάδες. Θα σε πάω όμως εγώ στο για να διεκδικήσει. Και έτσι, αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ότι το πρωτάθλημα να δώσει, να έχει κίνητρο, να έχει εισιτήριο. Όπως ήταν πιο παλιά, όταν, ναι, υπήρχαν διεξασφαλισμένα εισιτήρια, ναι, από την Ευρωλίγκα και έβλεπες καθνικά να γίνεται μάχη για το ποιος θα πάει στην Ευρωλίγκα. Έδινα τρεις θέσεις. Και αποκτούσε νόημα και ο μικρός τελικός, που θυμάσαι ότι γινόταν στους μικρός τελικούς. Γινόταν. Μάχη, όχι. Γινόταν σφαγή. Θα σε πάω όμως στο άλλο άκρο. Ποιο ήταν το άλλο άκρο? Βλέπεις ξαφνικά αυτό που γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια στην Elite League. Ναι, και δυστυχώς είχαμε και την. Μια και μου δίνει την πάσα, είχαμε και την κακή εξέλιξη, την άσχημη εξέλιξη. Ο Μίλωνας που μέσω των αγώνων μπαράζ αναδείχθηκε πρωταθλητής της Elite League, νικώντας τον Πανιόνιο, στην ψηφοφορία που έγινε, τα μέλη του Μίλωνα αποφάσισαν με ψήφους 54, αφού αποχώρησαν πρώτα, ναι, με ψήφους 54 εναντίον 8, τιμή συμμετοχή, τιμή σύσταση ΚΑΕ για τη συμμετοχή στην Basket League. Και επειδή χάθηκαν και οι προθεσμίες για τη δήλωση στην Elite League, ο Μίλωνας του χρόνου θα είναι στην National League, θα είναι στο τρίτο επίπεδο. Όχι, θα σε διορθώσω αυτό. Δεν έχει να κάνει με τις ημερομηνίες, έχει να κάνει ότι είχε δοθεί τέτοια, ας το πούμε, εντολή από την Ελληνική Ομοσπονδία, που σου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό και σου έλεγε ή στοίχημα Basket League, ή National League, δεν υπήρχε Elite League στο National καλύτερο. League, ναι. Ναι. Εντάξει, για να. Κοινός ή Α1 ή Β' Εθνική. Για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να είσαι στο. Να είσαι στην Α1, να είσαι στην Basket League. Και έρχομαι εγώ να ρωτήσω τώρα. Και δυστυχώς είναι τα τελευταία 5 χρόνια είναι η τέταρτη ομάδα ο Μίλωνας που, ενώ κερδίζει την άνοδο, ρίχνει χρήματα, ρίχνει φαιά ουσία, κόπο, υδρότα, του χρόνου δεν θα, πώς να το πω, δεν θα δρέψει τους καρπούς της προσπάθειάς του και θα είναι στη National League και είδαμε και ομάδες όπως η Διαγόρας Δυροπηδέων που πωλήθηκε και παραχώρησε τη θέση του, ο Τρίτονας, ομάδες που κέρδισαν την άνοδο και να πλέον ουσιαστικά και δεν υπάρχουν. Το ψυχικό, ναι, ουσιαστικά δεν υπάρχουν πλέον και έχουν απορροφηθεί ή έχουν διαλυθεί. Μα αυτό είναι το θέμα. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτή η προσπάθεια λοιπόν? Δεν το ξέρω. Μακάρι. Και βλέπεις ανάμεσά τους ομάδες που είδαμε και φέτος ειδικά. Τη Μεγαρίδα, την ομάδα που είναι από τα Μέγαρα. Τον Ερμής Χηματαρίου. Τον Ηρακλή, ομάδες οι οποίες πραγματικά το θέλανε και για τη λεπτομέρεια
Δεν μπόρεσαν. Εντάξει, υπάρχει τώρα έτσι μία, πώς να το πω, μία πίεση, μία προσπάθεια εντός εισαγωγικών της κοινής γνώμης να σπρώξει και τη συμμετοχή του Ηρακλή στην Basket League του χρόνου και οι ομάδες να γίνουν από 12-13, αλλά να δούμε και την πρόθεση και του ίδιου του Ηρακλή. Ναι, γιατί ο Ηρακλής μπορεί να σου πει στο τέλος και εγώ, παιδιά... Δεν είμαι έτοιμος. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Ναι. Γιατί και ο Ηρακλής έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι, και αν επιχειρήσει έτσι τώρα, εάν σε έναν ιδανικό κόσμο, ας υποθέσουμε ότι δινόταν από τον ΕΣΑΚΕ η εντολή ότι ναι, θα πάμε με 13 ομάδες του χρόνου και αυτή η ομάδα θα είναι ο Ηρακλής, και ο Ηρακλής και ο ίδιος δεν ξέρει αν πρέπει να ξεκινήσει ένα τέτοιο σχεδιασμό. Δηλαδή θα πρέπει αυτό να ξεκαθαρίσει τώρα, σήμερα, αύριο το πρωί. Γιατί δεν μπορείς, για παράδειγμα, να πεις στο Ηρακλή 20 Αυγούστου, 25, φτιάξει ομάδα για να παίξει. Όχι, γίνει την καβάλα πριν, ναι, από 10 χρόνια. Φτιάξει ομάδα να... Από την άλλη επίσης, να πούμε ότι και οι ομάδες, οι 12 που είναι πλέον τώρα στην Basket League, και ειδικά οι μικρότερες, σίγουρα δεν θα βλέπουν με καλό μάτι τη συμμετοχή μιας ακόμα ομάδας, να γίνουν δηλαδή 12-13, άσχετα από τον Ηρακλή, αν είναι ο Ηρακλής. Όχι, γιατί σου λέει, μπορεί να πάρει και εμάς η μπάλα στο τέλος. Όχι, άλλο θέλω να πω. Άσχετα αν είναι ο Ηρακλής ή η ομάδα της πατρίδας μου, άρα το Σκιάτου, γιατί θα μειωθεί η πίτα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και από τα έσοδα. Σωστό. Άλλο 12, άλλο δια 12, άλλο δια 13. Πάντως εγώ πιστεύω να μην φτάσουμε στο σενάριο που θέλει. Και ειδικά, και συγγνώμη που σε διακόπτω πάλι, για μια ομάδα που ουσιαστικά, να μην γελιόμαστε, το μεγαλύτερο κομμάτι των εσόδων για κάποιες ομάδες είναι το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Καθαρά. Η χορηγία και το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και σαν δεύτερο έξτρα το ποσοστό από το στοίχημα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 σύνορα. Ναι. Εάν μοιραστούν αυτά τα χρήματα, εάν μικρύνει η πίτα με την προσθήκη μιας 13ης ομάδας, μειώνονται και τα έσοδα για αυτές. Οπότε δεν πιστεύω να το βλέπουν και αυτές με καλό μάτι. Εγώ σου είπα, φοβάμαι μην φτάσουμε στο σενάριο να δούμε ότι γίνεται στη Βόλεϊ Λιγκ. Ξαφνικά να δούμε δηλαδή 9 ομάδες. 9 με 10 ομάδες. Ναι. Γιατί στο τέλος δεν θα μπορούν να βγάλουν, ναι, τα προστοζήμια οι ομάδες αυτές. 9 με 10 ομάδες. Βέβαια, κοιτάξτε, από την άλλη, επειδή και κάποιες ομάδες, να πούμε βασικά, όχι κάποιες ομάδες, μεγάλες ομάδες, οι δύο ομάδες της EuroLeague, που ίσως θα θέλανε με κάποιο τρόπο να μειωθούν και τα εγχώρια παιχνίδια, γιατί είναι... Ήδη, αν λάβεις υπόψη ότι φέτος Παναθηναϊκός έδωσαν 82 παιχνίδια. Ακριβώς, σαν να βλέπεις μια κανονική περίοδο, ναι, NBA. Ναι, είναι σαν να βλέπεις μια κανονική περίοδο NBA. Ίσως γι' αυτό να έγινε και σχετική πρόταση του πρωταθλητή Ευρώπης με το πρωταθλητή NBA να γίνει, ναι, φιλικό. Boston Celtics, τα τριφύλια να... Εντάξει, θα ήταν... Αλλά όπως είδαμε και πριν από λίγο σε κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σε ένα live του μάλλον στο Instagram, ότι για να συμβεί αυτό, να, όχι μόνο με τους Celtics, αλλά με οποιαδήποτε ομάδα του NBA, θα πρέπει να φτιαχτεί το γήπεδο. Ήδη από σήμερα ξεκίνησε το restyling του Ολυμπιακού Σταδίου για να είναι όπως πρέπει στη νέα περίοδο. Να πούμε ότι 3 Οκτωβρίου θα γίνει το πρώτο τζάμπολ της EuroLeague, ναι, και επίσης σε 9 μία... μέρες μετά από ό,τι θα γίνει του EuroCup. Mm-hmm. Και επίσης σε μία πάλι σύγκληση και ταύτιση απόψεων της EuroLeague με τη FIBA, δεν θα υπάρξουν πάλι αγώνες όταν θα έχουμε παράθυρα για τις εθνικές ομάδες. Η EuroLeague δεν θα ορίσει αγώνες όταν θα παίξουν οι εθνικές ομάδες. Βέβαια, να πούμε ότι μιας που ανέφερες στις εθνικές ομάδες, ότι η εθνική μας μπαίνει σιγά σιγά στην προετοιμασία της εν ώψη του προολυμπιακού τουρνουά. Mm-hmm, το 2 με 7 Ιουλίου στο στάδιο Ρήσης και Φιλίας. Έγινε χθες η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών, ήταν οι 9 από τους 19 παίχτες.
δεν... Την Τουριάννη Αντιτοκούμπο. Ναι, δεν πήραν μέρος οι παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που είχαν πιο ενεργή συμμετοχή στους τελικούς. Εντάξει, αυτοί σταδιακά θα μπουν. Ναι, θα μπουν σταδιακά και σύν ο Γιάννης Αντιτοκούμπο που θα μπει αύριο, νομίζω. Ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στην προετοιμασία της Εθνικής. Και περιμένουμε να δούμε τον Βασίλη Σπανούλη τι, τι ομάδα θα δημιουργήσει, τι σύνολο θα δημιουργήσει για να διεκδικήσουμε την, τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πάντως να πούμε ότι ο Άντονι Τάουνς, ο οποίος... Καρλ Άντονι Τάουνς, ναι, τον Μινεσότα Τίμπερβουλφς. Με την Δομινικανή Δημοκρατία δεν θα παίξει, καθώς θα αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, όπως και ο Κρίστιαν Πονζίνκης, ο Λετωνός, ο οποίος έγινε πρωταθλητής με τους Boston Celtics. Και περιμένουμε να δούμε την απόφαση του Ντόντσιτς, ο οποίος... Και αυτός δεν θέλει να ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το... Ναι, αλλά είναι, είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές της, της εθνικής του ομάδα, υποστηρικτές, προφανώς και είναι υποστηρικτές, είναι, είναι, έχει, έχει, ναι, και έχει και ο ίδιος πάθος για την εθνική του, κουρασμένος, ξεκουρασμένος, δίνει το παρόν και με ένα πόδι, οπότε... Ίσως ο Ντόντσιτς να είναι στο προολυμπιακό τουρνουά. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής να πούμε για τα υπόλοιπα αθλήματα. Πρώτα απ' όλα είχαμε μεταγραφές στο βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός στις γυναίκες κράτησε άλλη μία παίκτρια από το βασικό κορμό πέραν της Χατζηστρατιάδου και των υπόλοιπων παικτριών. Μία από αυτές είναι η Μαρίνα Σάμανταν, η παίκτρια από την Σερβία. Η ΑΕΚ προχώρησε σε μία μεταγραφή Πασαδόρου, φέρνοντας τη χώρα μας την Ιαπωνέζα Κόμπι, αν βλέπω καλά το όνομά της. Μόμι, Άκη Μόμι, συγγνώμη. Ο Προτάρης στην Α1 ανδρών, ο Φλίσβος, έφερε τον Πέντερ Μιχάλοβιτς, ο οποίος έπαιζε στο Φίνικα Σύρου και τον Ολυμπιακό. Από και πέρα, ο άθλος ο Εστιάδας που παρέμεινε στα μεγάλα σαλόνια ενισχύθηκε με τον Σλοβαίνο ακραίο Σεργέι Ντρόπνιτς. Από την άλλη πλευρά, η Κωνσταντινίδου που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ θα παίξει στην Ιταλία και τη Βέρο Βόλεϊ. Και να πούμε ότι ο Νίκος Μίλης επέστρεψε και αυτός με τη σειρά του στο Φίνικα Σύρου. Πάμε και σε μια σημαντική επιτυχία που είχαμε χθες στην κολύμβηση, καθώς είχαμε το χρυσό μετάλλιο του Παπαστάμου στο αγώνισμα της 4x100, μια σπουδαία επιτυχία για τον Έλληνα κολυμβητή, δείχνοντας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που μετέχει τις δυνατότητες του και για την Ολυμπιάδα, η οποία θα ξεκινήσει σε περίπου ένα μήνα από τώρα στο Παρίσι. Τι άλλο να πούμε, για το πόλο που έχει ξεκινήσει και αυτό την προετοιμασία του για να βρεθεί στο καλύτερο δυνατό σημείο τώρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Σαράγεβο. Και να πούμε μια είδηση επί του περιστηρίου πάλι από τον μπάσκετ ότι νωρίτερα η ΔΕΑΦ τιμώρησε με πρόστιμο 20.000 ευρώ τον Ματίας Λεσόρ και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη για μια κοκορμαχία που είχαν στην κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού. Και νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα με μία έκπληξη, όπως σας προαναγγείλαμε. Θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, έτσι ώστε να γεμίσουμε μπαταρίες, γιατί θα επιστρέψουμε περίπου στις 20 Αυγούστου. Έως τότε, δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να περάσετε όμορφα, να βλέπετε πολύ μπάλα. Τώρα που είναι η εποχή του χιόνιου και τον Κόπα Αμέρικα. Χρέη, να το πω και έτσι να γελάσουμε λιγάκι. Επικαλεστείτε λόγους υγείας, προφασιστείτε πονοκέφαλο, δεν ξέρω τι άλλο θα πείτε. Στην τελική πηγαίνετε και μία παραλία να κάνετε το μπανάκι σας, γιατί οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Επιστροφή σπίτι, πίτσα, σουβλάκια, μπάλα, γλυκάκια και πολλά νερά, παιδιά. Και παγωτά. Και παγωτά. Λοιπόν, από τον Χρήστο Γεωργίου και τον Γιάννη Γιαννούλα, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.